κύριο Γαβριλίδη και ξεκινάμε ήδη με τον πρώτο εκ των 8 φιναλίστ να βγαίνει το όνομά του και να δούμε ποιος είναι. Ο Άρης. Πρώτος. Είναι το πρώτο. Πρώτος. Πανετολικός. Βγήκε από το πρώτο μπαλάκι. Άρα πρώτο μάτς εντός έδρας. Είναι το πρώτο μάτς εντός έδρας. Σε τόσο 20 ο Γαβριλίδης για να βγάλει και τον αντίπαλο του Άρη. Ανάλογα με τα χαμογελά, όχι βλέπω μεγάλη παιχνίδι. Είναι ο Ατρόμητος. Άρα, φίλε, το είπα. Με την επιστροφή του Σάββα Παντελίδη ως αντιπάλου, νομίζω ότι έχει και τρία μαζεμένα παιχνίδια όπως είχε με την Ξάνθη, έτσι έχει και με τον Ατρόμητο. Ναι. Για το πρωτάθλημα και τα δύο για το κύπελο. 1η Μαρτίου είναι με τον, το πρωτάθλημα, οπότε εντάξει, έχει μια απόσταση. Άρα παίζει πρώτο για το πρωτάθλημα. Όχι, για το κύπελο. Τελευταία αγωνιστική είναι για το πρωτάθλημα. Σωστά. Ωραία. Βγήκε ο Πανετολικός, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ακόμα σαν αναμονή τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και λογικά και την ΑΕΚ, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα προχωρήσει από την έδρα, από την, με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης. Με ΠΑΟΚ έχω προβλέψει Ολυμπιακό. Ο νικητής του αγώνα ΑΕΚ Αστέρα Τρίπολης με τον Πανετολικό. Έχω πει, Άρης Ατρόμητος, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, έχω πει. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Να δούμε. Ρωτάει τώρα ο κ. Γαβριλίδης, τους έχουμε μέσα, χαμόγελα από τον κύριο Γκαγκάτση, κοιτάει και τον Δημήτρη Σαραπακό. Να δούμε τι μέλη γεννές σε αυτό το χρονικό σημείο. Ο άλλος που είναι, μία είναι. Να σημειώσω, να σημειώσει ότι όσο κόνεξε ιδιότητα την κόσμο τα τηλεία όπως υπήρξε η εξέλιξη του ονόματος, δεν έχει μεταδοθεί παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, δεν έχει δουλειά την κλήρωση. Βγαίνει ΠΑΟΚ. Να δούμε ποιος είναι ο δικός του αντίπαλος του κατόπου του τίτλου. Απόλυτη σιωπή. Κοιτάει το Δημήτρη Ραβάκο. Παναθηναϊκός μαζί κάθεσε τη λέει. Και έτσι έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ένα πολύ μεγάλο ζευγάρι. Με το πρώτο. Ο φορμαρισμένος Παναθηναϊκός. Ανεβασμένος. Που πήρε 2-2 πάρει. Με στην Τούμπα. Που πήρε 2-2 στην Τούμπα. Ναι. Και Λαμία εναντίον Ολυμπιακού. Αυτός ο Ολυμπιακός πια. Μια με την Καλαμάτα, μια με τη Λαμία. Τι γίνεται, ρε φίλε. Ωραία. Οπότε, επαναλαμβάνω τα ζευγάρια πριν πάμε στις σχετικές τοποθετήσεις. Ναι. Άρης Ατρόμητος, Πανετολικός με τον νικητή ζευγαριού ΑΕΚ Αστέρα Τρίπολης, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Λαμία Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, πρώτη αγωνιστική 4-5-6 Φεβρουαρίου και δεύτερη αγωνιστική 11-12 και 13 Φεβρουαρίου. Έχω την αίσθηση με τον κύριο Πύρνα να φεύγει σφαίρα, όπως συνηθίζει. Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, πώς θα τοποθετηθεί από πλευράς θα πάω ο Μάκης Γκαγκάτση. Ναι, και πιθανότατα θεωρώ ότι θα αλλάξει ή το πιο εύκολο το βλέπω, το Πανετολικός ΑΕΚ τέτοιο έδρα. Να το κάνουμε, γιατί είναι και οι δύο εκτός έδρας τα πρώτα παιχνίδια, οπότε θα είναι και οι δύο εντός έδρας τα δεύτερα. Άρα λογικά ένα από τα δύο αυτά μάτς, ή το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ή το Πανετολικός ΑΕΚ. Ο Πανετολικός είναι εντός πρώτο μάτς. Είναι αυτό, ναι, και ο ΠΑΟΚ. Το ίδιο, ναι, εννοεί ο Χρήστα, δώσε την περίπτωση που περάσει η ΑΕΚ, ότι ΑΕΚ Πανετολικός, Πανετολικός ΠΑΟΚ είναι τα δύο της δεύτερης αγωνιστικής. Να δούμε αν και κατά πόσο μπορούν να διεξαχθούν δύο παιχνίδια στο Ολυμπιακό Στάδιο μέσα σε τρεις ημέρες, δηλαδή στις 11 και στις 13. Αλλιώς νομίζω ότι θα τοποθετηθεί και ο κ. Γαβριλίδης σχετικά και θα διευκρινίσει σε πολύ λίγο. Πάντως έχουν γίνει και παιχνίδια την επόμενη μέρα. Δηλαδή ο ένας θα παίξει Τετάρτη και ο άλλος Πέμπτη. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Ναι, η κατάσταση του Ολυμπιακού Σταδίου νομίζω το είδες και στο παιχνίδι με τον Άρη, ότι είναι εξαιρετική, ναι, κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Έτσι έχω την αίσθηση όμως ότι θα πρέπει να μεσολαβήσει αυτό το 48ωρο το περιβόητο για να μην υπάρχει κάποιο το παραμικρό θέμα. Δεν μιλάμε για παιχνίδι. Το πιο λογικό βλέπω να αλλάζει το Πανετολικό ΑΕΚ μέρα. Γιατί το άλλο είναι και λίγο δύσκολο. Να αλλάξουν, δηλαδή να παίξει πρώτα η ΑΕΚ, ΑΕΚ Πανετολικός πρώτα και μετά Πανετολικός ΑΕΚ. Αυτό βλέπω ως λογικό εγώ, με δεδομένη την βαρύτητα του άλλου ζευγαριού. Τέλος πάντων, ωραία, πάμε σε δήλωση. Με δεδομένα έτσι όπως το παρουσιάζει, ότι θα περάσει η ΑΕΚ τον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι θεωρώ. Και προβάδισμα με το εκτός έδρας γκολ, έτσι.